θα ήθελα να είμαι σύντομος για να έχουμε πολύ χρόνο για συζήτηση μετά. Τι είναι η δημοκρατία? Κατά βάση είναι η κυριαρχία του λαού. Αυτός είναι ο βασικός ορισμός. Τώρα, ποια είναι τα διδάγματα που αντλήσαμε την τελευταία δεκαετία? Μία δεκαετία που ξεκίνησε το 2005 όταν τα ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψαν το Σύνταγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μεγάλη πλειοψηφία της Γαλλίας και της Ολλανδίας είπαν όχι σε μια τέτοια Ευρώπη. Τα επόμενα βήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτού που ο Πιέρ Μπουρντιού ονόμασαν δημοκρατική και κοινωνική destruction, χρησιμοποίησαν τον όρο αυτό. Τα επόμενα βήματα λοιπόν ήταν μετά από τα δημοψηφίσματα η υιοθέτηση της συνθήκης της Λισαβόνας που κατά 99,9% το περιεχόμενό της ήταν το ίδιο με αυτό του συντάγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο είχε απορριφθεί. Επρόκειτο για ένα έγκλημα κατά της δημοκρατίας και μία ένδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δημιουργήθηκε για τους λαούς αλλά ενάντια στους λαούς. Το δεύτερο βήμα ήταν οι συνθήκες του 2012, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και η συνθήκη για την σταθεροποίηση, τον συντονισμό και την διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές μείωσαν δραματικά την κυριαρχία των λαών. Βασικές αρμοδιότητες του κοινοβουλίου όπως αυτή του προϋπολογισμού μειώθηκαν δραματικά. Και έτσι λοιπόν έχουμε πλέον θεσμούς εκτός δημοκρατικού ελέγχου. Και θα ήθελα να αναφέρω κάτι που σπάνια αναφέρεται. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό το δικαστήριο παράγει δίκαιο. Το πρώτο βήμα είναι ότι σήμερα έχουμε την διαπραγμάτευση της συνθήκης για το διατλαντικό εμπόριο, που στην ουσία θα μεταφέρει πολιτικές και δικαστικές αρμοδιότητες σε υπερεθνικά σχήματα συνεργασίας. Είναι αυτό που είχε πει ο Ρόκεφελλερ το 1919, ότι κάτι θα πρέπει να αντικαταστήσει τις κυβερνήσεις και φαίνεται ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να το αναλάβει αυτό το ρόλο. Αυτό λοιπόν είχε αναφερθεί στην 1η Φεβρουαρίου 1999. Αυτή λοιπόν η δικαστική εξουσία μεταλλάσσεται και αυτή η διατλαντική συνθήκη πρόκειται να εναρμονίσει, όπως λέει, την ρύθμιση τις ρυθμίσεις με τις ρυθμίσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή όλες οι κοινωνικές ρυθμίσεις, τεχνικοί κανόνες, όλα αυτά θα εναρμονιστούν με αυτά τον ΗΠΑ. Ακόμα και στο χημικό τομέα, στα φαρμακευτικά, στα χρηματοοικονομικά και ακόμα και στον τομέα του ίνου, εφόσον βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Θα πρέπει λοιπόν να αποδεχθούμε τον έλεγχο από μία επιτροπή απαρτιζόμενη από μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ΗΠΑ, η οποία θα ελέγχει την ευθυγράμμιση με τους κανόνες. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι αν υπάρξει συμφωνία
Στη διαπραγμάτευση αυτή, τότε τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γίνουν 27 αποικίες των ΗΠΑ με έναν ελεγκτή από πάνω τους. Και το επόμενο βήμα σε αυτή τη δεκαετία, σε αυτή την σύντομη αναδρομή της δεκαετίας, ήταν η δήλωση του κυρίου Γιούνκερ μετά από τις εκλογές στην Ελλάδα. Είπε, δεν υπάρχουν δημοκρατικές εκλογές οι οποίες μπορεί να αλλάξουν τις συνθήκες. Για να κλείσω αυτή τη δεκαετία έτσι όπως τη βλέπω εγώ, πρώτον, η ευρωπαϊκή διαδικασία ολοκλήρωσης είναι μια καταμέτωπο επίθεση κατά των δημοκρατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και κατά της κυριαρχίας. Είναι μια απόρριψη των άρθρων 22 με 27 της διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 1948, μεταξύ των οποίων τα δικαιώματα για εκπαίδευση, πολιτισμό, στέγη κτλ. Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δεν σημαίνει μόνο κατάλυση δικαιωμάτων, υπηρεσιών, δημιουργεί όμως επίσης ανταγωνισμό, και ο ανταγωνισμός υποκαθιστά την αλληλεγγύη. Εάν λοιπόν επιχειρήσουμε μία σφαιρική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι που διακρίνουμε. Και τώρα θα φτάσω στο δεύτερο συμπέρασμά μου. Εγώ πριν από 50 χρόνια συμμεριζόμουν το όνειρο για μία ενωμένη Ευρώπη βασιζόμενη στη δημοκρατία και στην αλληλεγγύη μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και εκτός αυτού. Όμως το όνειρο αυτό έχει εξανεμιστεί και η αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πλέον ο στόχος καθόλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα εργαλείο για να επιτευχθεί οικονομική και επιχειρηματική δικτατορία στην Ευρώπη και για να επανέλθει η αποικιοκρατία μέσω των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών εκτός Ευρώπης. Το 2005, εκείνοι που δραστηριοποιήθηκαν υπέρ του όχι στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα θέλησαν να προκαλέσουν μία κρίση η οποία θα οδηγούσε σε μία μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός αυτής. Μία δεκαετία αργότερα, και αυτό είναι το επόμενο συμπέρασμά μου, είναι ολοφάνερο ότι είναι αδύνατον να αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση εκ των έσω, να αλλάξει η φύση της, να αλλάξουν τα θεσμικά όργανα και οι πολιτικές της εκ των έσω. Αυτό που διακυβεύεται τώρα είναι ένα και μόνο πράγμα. Πώς θα οργανωθεί η απελευθέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτή τη δικτατορία, από αυτή την ολοκληρωτική κοινωνία. Εγώ λέω ότι θα πρέπει να αφήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να προκαλέσουμε μία κρίση που θα οδηγήσει στην οικοδόμηση μιας νέας ένωσης των ευρωπαϊκών λαών, η οποία θα βασίζεται καταρχάς στην κυριαρχία, στην εθνική κυριαρχία των λαών, στην κυριαρχία των λαών. Ελπίζω ότι αυτό θα αποτελέσει τον κοινό στόχο
της ριζοσπαστικής αριστεράς σε όλη την Ευρώπη. Ελπίζω ότι αυτό θα προωθηθεί μέσω της πρωτοβουλίας των Δελφών. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την προσοχή σας.